84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Σαρώνει η Αθηνά στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Προκαλεί πολλές καταστροφές στη Βόρεια Εύβοια και τη Μαγνησία. Ενώ και σήμερα τα φαινόμενα θα είναι έντονα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στις περιοχές της Πελοποννήσου, της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Πάνω από 200 σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν. Καταστράφηκαν δρόμοι, χωράφια μετατράπηκαν σε λίμνες και κατολιστήσεις έκοψαν το οδικό δίκτυο στη Βόρεια Εύβοια. Ο Περιφερειάρχης Τερίας Ελλάδος, Φάνης Πανός, τόνισε ότι είναι μια μεγάλη καταστροφή από το κόστος της πυρκαγιάς του καλοκαιριού, καθώς περιορίστηκε δραματικά με την πυρκαγιά η δυνατότητα του βουνού να συγκρατήσει όμβρια και βέβαια το ίδιο του το έδαφος. Στην Ανατολική Θεσσαλία και ιδιαίτερα στην παραλία της Αγιάς καταστράφηκαν 30 σπίτια, φούσκωσαν οι χύμαροι, πλημμύρισαν δρόμοι και καλλιέργειες. Μεγάλες καταστροφές σημειώθηκαν και στο Πήλιο, ενώ ζημιές υπέστη το υποκατασκευή λιμάνι του χορευτού. Πλημμύρες και πτώσεις δέντρων προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην κοινότητα Σικιάς του Δήμου Σιθωνίας στη Χαλκιδική, όπου παρέμειναν κλειστά σήμερα τα σχολεία. Μικρής έκτασης προβλήματα προκλήθηκαν στην Κέρκυρα το βράδυ της Κυριακής. Η πυροσβεστική υπηρεσία επενέβη σε περιπτώσεις άντλησης υδάτων. Συνολικά την Κυριακή η πυροσβεστική από τις 4 τα ξημερώματα έως και τις 8.30 το βράδυ έλαβε 165 κλήσεις, επενέβη σε 145 περιπτώσεις, εκ των οποίων σε 26 για άντλησης υδάτων και σε 119 για κοπές δέντρων στις παραπάνω περιοχές. Πάνω από 15.000 και οι κεραυνοί που έπεσαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας με ισχυρές βροχοπτώσεις και έντονους ανέμους. Αυξημένες συνοσηλίες κορονοϊού σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης. Οι ασθενείς ανέρχονται στους 68, ήταν 61, εκ των οποίων οι 48 ήταν 42 σε κλινικές COVID-20, ήταν 19 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και 14 διασωληνωμένοι. Το μεγαλύτερο βάρος σηκώνει το Πανεπιστημιακό με 23 συνολικά ασθενείς, ενώ άδεια είναι τα νοσοκομεία Σιτίας και Νεάπολης. 42 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου εντοπίστηκαν 28, Λασιθίου 4, Ρεθύμνου 4 και Χανίων 6. Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα των ραντεβού για τη χορήγηση της τρίτης δόσης mRNA εμβολίου κατά του κορονοϊού για τους πολίτες άνω των 50 ετών και για τους πολίτες με υποκείμενα νοσήματα υψηλού κινδύνου, ομάδα Α και αυξημένου κινδύνου, ομάδα Β, ανεξαρτήτου ηλικίας. Άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και οι υγειονομικοί έχουν ήδη ξεκινήσει να εμβολιάζονται προαιρετικά με την τρίτη δόση, καθώς επίσης και άτομα ανοσοκατασταλμένα και οι διαμένοντες σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Η αναμνηστική δόση δεν είναι υποχρεωτική, άρα ο εμβολιασμός θεωρείται ολοκληρωμένος αν έχουν γίνει δύο δόσεις ή μία δόση με το μονοδοσικό εμβόλιο και αποτελεί ισχυρή σύσταση για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η προστασία. Η λίστα θα ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση με όσους δικαιούχους κλείνουν τους 6 μήνες από τη δεύτερη δόση. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών κατέληξε στην επιλογή των ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη συγκριτικά με άλλες, για την ενίσχυσή τους με μία τρίτη δόση εμβολίου, καθώς σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, φάνηκε ότι τα αντισώματα ως δείκτης της ανοσιακής απάντησης μειώνονται μετά την πάροδο του χρόνου και η μείωση των αντισωμάτων σε συνδυασμό και με την εμφάνιση των μεταλλόξεων του ιού αποτέλεσε ένα κίνδυνο για τα άτομα τα οποία δεν είχαν επαρκή προστασία λόγω μειωμένης αποτελεσματικότητας των εμβολίων. Ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 μειώνει σε ποσοστό 90% τον κίνδυνο νοσηλείας σε άτομα άνω των 50 ετών. Ενώ τα υπάρχοντα εμβόλια φαίνεται ότι είναι εξίσου αποτελεσματικά απέναντι στο παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα, σύμφωνα με μεγάλη γαλλική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 22 εκατομμύρια ανθρώπους. Όσοι έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 διατρέχουν 9 φορές μικρότερο κίνδυνο να νοσηλευθούν ή να πεθάνουν από την νόσο σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους, εξήγησε και ο επιδημιολόγος Μαχμούτ Ζουρέικ, διευθυντής του οργανισμού EPIFEAR. Από σήμερα δίνονται τα δωρεάν 50 GB στους εμβολιασμένους εφήβους, στεγαστικό επίδομα και στους σπουδαστές ΙΕΚ. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που ενεργοποίησε ένα από τα μέτρα για τους νέους, η αίτηση υποβάλλεται από ένα εκ των εχόντων την επιμέλεια του εμβολιασθέντος, αφού του μπει στην ειδική εφαρμογή με τους κωδικούς του τάξης.
αυστηρότερο και ξεκάθαρο μήνυμα προς εκείνους που δεν τηρούν τα μέτρα και δεν ακολουθούν τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Στο πλαίσιο της χειροτώνησης του νέου Μητροπολίτη Καστοριάς Καλλινικού, ο Ιερώνυμος ανέφερε ότι όποιος έχει διαφορετικές απόψεις μπορεί να αφήσει τα καθήκοντά του και να προσέλθει στο σπίτι του, στο μοναστήρι του, στο κελί του και από εκεί να έχει τις θέσεις τις δικές του. Η Περιφέρεια Κρήτης, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και σε συνεργασία με τους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς του νησιού, υλοποιούν το Επιστημονικό Συνέδριο «Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ελληνική κοινωνία» την Παρασκευή 15 του Οκτώβρη. Από σήμερα ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων από τους σεισμόπληκτους που επιθυμούν να στεγαστούν στους οικίσκους, οι πρώτοι από τους οποίους έχουν ήδη εγκαταστηθεί στο Αρκαλοχώρι και στη Βόνη. Τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων θα είναι μάλλον κοινωνικά. Στην περίπτωση που αυτές είναι περισσότερες, οι αιτήσεις δηλαδή, θα γίνει κλήρωση. Η Δημοτική Αρχή Μηνοαπεδιάδος έχει ζητήσει 420 οικίσκους, καθώς δεκάδες σεισμοπαθείς παραμένουν στις σκηνές, ενώ περισσότεροι από 300 έχουν καταλήξει σε ξενοδοχεία. Κατοικοί και επιχειρηματίες στις περιοχές αναμένουν παράλληλα το πράσινο φως για να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών τους, όπου αυτό είναι εφικτό. Την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Μηνοαπεδιάδου ζητεί ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Ερναουτάκης, το θέμα το οποίο έθεσε στον Υπουργό Χωροταξίας Αστικού Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, ενώ το ίδιο θέμα έθεσε και στη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου στο Αρκαλοχώρι παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός του Δήμου καθίσταται επιτακτικός και για την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης του ΕΠΣ ζητούμε την ανάκλησή του υπό εξέλιξη ανοιχτού διαγωνισμού και την άμεση ανάθεση της εκπώνησής του από το ΤΕΕ μέσα από νομοθετική ρύθμιση παρόμοια με εκείνη που εφαρμόστηκε για την περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης Κεραφίνας των Δήμων Μαραθώνα Κεραφίνας Πικερμίου υπενδεικτικά. Help Desk λειτουργεί στο Δήμο Μηνοαπεδιάδος, υπενθυμίζεται για την υποστήριξη των πληγέντων στην διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα rogi.gov.gr. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5η Νοεμβρίου 2021. Επιστολή μαθητών του Αρκαλοχωρίου την ίδια ώρα στην Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως. Σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση και πιεσμένοι εμφανίζονται οι μαθητές της 3ης Λυκείου του Αρκαλοχωρίου, οι οποίοι εκτός από τις καταστροφικές συνέπειες του σεισμού και την ανασφάλεια έχουν να αντιμετωπίσουν και την αγωνία των πανελλαδικών εξετάσεων, στις οποίες ετοιμάζονται να διαγωνιστούν με πολλά εμπόδια και δυσκολίες. Με ανοιχτή επιστολή τους προς την Υπουργό ζητούν αντί για την τηλεκπαίδευση να υπάρξουν άμεσα λύσεις για διαζώσεις διδασκαλία ακόμα και σε κοντεϊνέρ. Ο Δήμος Οροπεδίου Λεσιθίου καλεί με ανακοίνωσή του τους δημότες του να προχωρήσουν άμεσα σε επιτόπιο έλεγχο των οικειών, των καταστημάτων και των επιχειρήσεών τους, ώστε να διαπιστώσουν κάποια ζημιά εάν υπάρχει από το σεισμό που σημειώθηκε το Σεπτέμβρη και να προχωρήσουν σε σχετική αίτηση στο Δήμο έως την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου στη 1 το μεσημέρι. Σε λαλητήρια και 24ωρη απεργία των εκπαιδευτικών σήμερα σε όλη τη χώρα, οι εκπαιδευτικοί ζητούν την κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών που, όπως λένε, θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των σχολείων και στην παραπέρα κατηγοριοποίησή τους. Στο 80% η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στην κινητοποίηση, όπως είπε στον 984 ο Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, και επίσης υψηλό το ποσοστό σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, με ανακοίνωσή της η ΔΟΕΑ απευθύνεται στους γονείς των μαθητών, με τους οποίους, όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση, μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες και το ίδιο αίσθημα ευθύνης απέναντι στη μόρφωση των μαθητών και θέτει τα αιτήματα των εκπαιδευτικών. Στο πλευρό των ομοσπονδιών, ΑΔΔΗ, εργατικά σωματεία, κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλώνοντας την υποστήριξή τους με σχετικές ανακοινώσεις κατά των αρμόδιων υπουργών και της κυβέρνησης. Γόρδιος δεσμός σε λειτουργία των 24ου-31ου δημοτικών σχολείων στο Ηράκλειο, τα οποία λόγω του σεισμού και των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν παραμένουν κλειστά από τις 27 Σεπτεμβρίου. Απεγνωσμένη λύση για την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες ζητούν από το Δήμο οι γονείς, απορρίπτοντας τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης, όπως είπε στον 984 το μέλος της Επιτροπής που σήμερα επισκέφθηκε το Δημαρχείο, Άννα Βαρελίδου. Τα διαζώσεις μαθήματα πρέπει οπωσδήποτε να επιστρέψουν, καθώς η φυσική θέση των παιδιών είναι στο
σχολείο, αλλά και εμείς πρέπει να εργαστούμε προκειμένου να βιοποριστούμε, επισημαίνει ενδεικτικά. Στις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής, τουλάχιστον προς το παρόν, είτε τα διαζώσεις μαθήματα να γίνονται εναλλαξαν εβδομάδα για τα δύο σχολεία, είτε η πρωινή και απογευματινή βάρδια. Κάλεσμα των Σωματείων Ηρακλείου σε όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις της Περιφερειακής Ενότητας για σύσκεψη στις 15 του Οκτώβρη με στόχο να μπλοκαριστεί η εντεργατική επίθεση της κυβέρνησης και να μείνει στα χαρτιά ο νόμος 480821 του Κωστή Χατζηδάκη. Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σήμερα το πρωί στην Κίσα Μοχανίων που βρισκόταν καθοδόν για να παραλάβει ηλικιωμένη. Το αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας και έπεσε πάνω σε ελιά. Εγκλωβίστηκε ο οδηγός στην καμπίνα και βγήκε με την βοήθεια της πυροσβεστικής. Ψήφισμα για θέσπιση ορίου ταχύτητας 30 χιλιόμετρα ανά ώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στον αστικό ιστό των πόλεων. Θετική εξέλιξη εκτιμά ο δάσκελος οδήγησης Αλέξανδρος Μημαράκης, αντισεβαστούμε. Όπως τόνισαν οι ευρωβουλευτές, δεν έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά στη μείωση της συχνότητας των δυστυχημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Το ψήφισμα εγκρίθηκε από την Ολομέλεια με 615 ψήφους υπέρ, 24 κατά, 48 αποχές σχετικά με την οδική ασφαλεία. Ζητούμενο είναι ποιος θα εφαρμόσει μια τέτοια απόφαση όταν το όριο των 30 χιλιομάτων ανά ώρα ισχύει στον αστικό ιστό της Νέας Ελικαρνασσού ήδη, αλλά δυστυχώς αγνοείται από την πλειοψηφία των οδηγών, αναφέρει ο δάσκαλος οδήγησης των 984, επαναλαμβάνοντας ότι απαιτείται κόπος και χρόνος ώστε να αλλάξει η κουλτούρα μας στο δρόμο. Άμεσες λύσεις στα προβλήματα του αναισθησιολογικού τμήματος στο Πανεπιστημιακό ζητά το Σωματείο των Εργαζομένων. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα προβλήματα και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο στο χειρουργικό αναισθησιολογικό τμήμα, διεκδικεί την άμεση αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας των τακτικών χειρουργείων και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ώστε να σταματήσουν οι μετακινήσεις των εργαζομένων. 29 αλλοδαποί συνελήφθησαν για πλαστογραφία επιστοποιητικών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, επιχειρώντας να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα προς Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία, Ισπανία, Βέλγιο, Αυστρία και Δανία το διάστημα 4 του Οκτώβρη με 10 του Οκτώβρη. Ξενευγήκε η ανακαίνιση του σπιτιού του σε 75χρονο κριτικό από το Σοκαρά, καθώς οι Αλβανοί μάστορες, οι οποίοι πήγαν για την ανακαίνιση, βρήκαν μέσα σε τοίχο και του πήραν το κουτί με τις οικονομίες του ύψους 20.000 ευρώ, όπως κατήγγειλε ο ίδιος. Για την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των αφαιρόμενων ως δραστών για διακεκραμένη περίπτωση κλοπής. Στα σπίτια τους, από την έρευνα, βρέθηκαν επίσης 13.430 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε θέση να αποφύγει μια κρίση εφοδιασμού καυσίμων στο μέλλον, μόλις βελτιώσει τις σχέσεις με τη Μόσχα και σταματήσει να βλέπει τη Ρωσία ως εχθρό. Αυτή τη λύση έδειξε ως μονόδρομο ο μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βλαντιμίρ Τζισόφ, σε συνέντευξή του στους Financial Times, προκειμένου η Γυραιά Ήπειρος να αποφύγει την ενεργειακή κρίση. 984. Νέα και σπορτ στην ώρα τους. Η Γαλλία ήταν η μεγάλη νικητρία στον τελικό του National League στο Μιλάνο, καθώς νίκησε την Ισπανία 2-1 με ανατροπή στο σκορ και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο. Απόδραση με το διπλό για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου από τον Μπατούμιο που επικράτησε 0-2 της Γεωργίας για το δεύτερο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ. 984. Ο καιρός. Άστατος καιρός, άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 32 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι!